sorte que avec un revolver sur la tempe ou un δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο, ούτε με το μαχαίρι στο λαιμό. Ένας πρωθυπουργός πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Τώρα, αν δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο τραπέζι, τότε σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι σε θέση να τιμήσει την εντολή του ελληνικού λαού για παραμονή στη ζώνη του ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβει αυτή την βαριά ευθύνη απέναντι στον λαό του πρώτα και απέναντι στους υπόλοιπους. Το ερώτημα πάλι για την Ελλάδα και την ζώνη του ευρώ. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου, αν θέλετε, υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια κόπωση από πλευράς μιας κυβέρνησης η οποία συνεχώς αναβάλλει όταν υπάρχει μια τόσο κατεπίγουσα κατάσταση και δεν αναλαμβάνονται οι ευθύνες. Όπου πραγματικά υπάρχουν άλλες χώρες όπου έχουν κάνει προσπάθειες και έχουν αναλάβει ευθύνες. Υπάρχει μια καλή θέληση, μια βούληση, αν θέλετε, για να υπάρξει αυτή η προσέγγιση για ενότητα, για διατήρηση της ζώνης του ευρώ. Όμως, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχουν δύο. Από τη μία πλευρά, οι ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δηλώσουν την δέσμευσή τους και από την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση να προτάξει και αυτή αντίστοιχα την ίδια βούληση. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο και οι δηλώσεις του Βέλγου Πρωθυπουργού. Εμείς παρακολουθούμε σε απευθείας σύνδεση. Μα τι βάζει ο Δάς, το referendum που λύζουν δεν σε respecterieren ας, με την δεν με του κάνεις κόλμη. Δεν μπορώ να πω ότι τι θα συμβεί στο μέλλον, λέει ο εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου. Ο κύριος Τσίπρας μας έχει πει πολλά πράγματα, αλλά πολλά δεν τα έχει τηρήσει. Τώρα θα πρέπει πραγματικά να υποβάλει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Θα πρέπει να αποδεχθεί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις αν θέλει να μείνει στο ευρώ. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες στην Ελλάδα. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τον κύριο Καμίνη, ας πούμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν όμως δεν υπάρξει κάποια πρόταση, τι θα θελήσετε να κάνετε? Ξέρουμε ότι υπάρχει μια φοβερή πίεση εδώ και τώρα. Κοιτάξτε, ο χρόνος τελειώνει. Έχει τελειώσει ουσιαστικά. Θα πρέπει αυτό να το καταλάβουν και οι Έλληνες. Δεν μπορεί όμως να το δούνε μόνο με Ρώσ. Πρέπει να καταλάβουν και τις δύο πλευρές. Θα πρέπει οι Έλληνες να υποβάλουν προτάσεις για να μπορέσουμε πραγματικά να τις συζητήσουμε. Αλλιώς επιτείνως θα συζητήσουμε. Τι θα πούμε? Εδώ θέλω να ελπίζω ότι κάτι θα ακούσουμε το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Από πολιτικής πλευράς νομίζετε θα μπορούσατε να αντέξετε ένα Brexit. Κοιτάξτε. Πάμε στο Γάλλο Πρόεδρο να παρακολουθήσουμε δηλώσεις. Τι θέλουμε? Θέλουμε να παραμείνει η Ελλάδα ζώνη του ευρώ. Αυτός είναι ο στόχος. Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις. Τις περιμένουμε. Ήδη έχει γίνει σχετική δήλωση και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνεται η σύνοδος αυτό το βράδυ. Στη συνέχεια, θα πρέπει όλοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, ευθύνη, αλληλεγγύη αλλά και ταχύτητα. Η ευθύνη βεβαίως εναπόκειται στην Ελλάδα να κάνει προτάσεις. Η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο εναπόκειται στην Ευρώπη. Ούτως ώστε να υπάρξει μια προοπτική, αν θέλετε, σε μεσοπρόθεσμη, αλλά ταυτόχρονα και μια δράση σε άμεσο επίπεδο. Δεν μπορούμε βεβαίως κάθε 2-3 μήνες να ασχολούμαστε με την Ελλάδα. Και βεβαίως ταχύτητα. Θα πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν. Με αυτό το πνεύμα, λοιπόν, προσέρχομαι σε αυτήν την σύνοδο. Πρόκειται για ένα τεράστιο ευρωπαϊκό εγχείρημα, πρόκληση. Άρα, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει τη δουλειά του. Αλληλεγγύη από κάθε πλευρά προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και βεβαίως ταχύτητα. Το ερώτημα περί προτάσεων. Κάποιες προτάσεις έχουν εκφραστεί προφορικά σε επίπεδο Eurogroup και θα πρέπει όμως να συμπληρωθούν, να επιβεβαιωθούν στην συνέχεια. Είναι η δουλειά που θα πρέπει να γίνει μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Δεν ήταν επαρκής? Προς το παρόν θα έλεγα ότι δεν έχουν εκφραστεί εν το συνόλο τους. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια προοπτική για τους επόμενους μήνες πιο μακροπρόθεσμα, αλλά και σε τεχνικό επίπεδο να υπάρξει κάτι πιο βραχή.
Βεβαίως θα πρέπει η Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να προτάξει προτάσεις, μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσει να γίνει η επεξεργασία αυτών όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Λοιπόν, κυρίες